Μία ακόμα ανίποτη τραγωδία έλαβε χώρα στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου, όταν νωρίς το πρωί του Σαββάτου 10 Ιουνίου επιχειρηματίας της περιοχής προσπάθησε να προσεγγίσει πεζό στο κατάστημά του. Κατά την διάρκεια που διέσχιζε την παραλιακή οδό της Νέας Περάμου, παρασύρθηκε από γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, όπου τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είχαμε ένα δυστυχώς περιστατικό. Ένας επαγγελματίας πήγε να περάσει να πάει στο μαγαζί του από τη μεριά της παραλίας και από την άλλη μεριά από Καβάλα προς Πέραμο, δηλαδή με κατέρευση στους αμολόφους, ήρθε ένα αυτοκίνητο, τον χτύπησε και μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο ο άνθρωπος κατέληξε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε και η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της τώρα, να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι αυτό που φωνάζουμε και λέμε πλέον και καταδύσαμε να φωνάζουμε για το αυτονόητο, ότι πλέον η Πέραμος είναι τουριστικό μέρος και η Ηρακλίτσα και πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Όχι να συζητάμε να φύγει ο σταθμός από εδώ να πάει στο Ορφάνι, αλλά ο σταθμός εδώ να γίνει τμήμα. Να γίνει τμήμα και να έχουμε καθημερινή αστυνόμευση. Εγώ θέλω να υπάρχει ασφάλεια για τους δημότες, για τους τουρίστες, για όλους. Το είπαμε, το ξαναείπαμε. Να δω πότε οι θύνοντες και πότε θα, αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα ακούσουν για να εφαρμόσουν το αυτονόητο πλέον. Κύριε Γερόπουλε, σήμερα το πρωί στην Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό, μια παράσυρση επιχειρηματία. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, όταν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, κατέληξε δυστυχώς. Αυτή την πληροφόρηση είχα και εγώ πριν από περίπου μισή ώρα. Με ενημερώσαν ότι είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός, ένας από Πέραμο, ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στο νοσοκομείο Καβάλας και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από εκεί και πέρα θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι? Λογικά, ναι.